Λέγομαι Κλανέτα τη Δημήτριο. Είμαι συμβασιούχο καθαριστή εδώ στην Καθαρίωτα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Με σύμβαση τη ΣΟΚ από το 19 που ξεκίνησε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί διεκδικούμε ουσιαστικά την μονιμοποίησή μα. Έχουμε τώρα 3,5 χρόνια και μέσω τη πανδημία που έχουμε βάλει πλάτη σε όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στα νοσοκομεία και ειδικά στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο που είναι ειδικό νοσοκομείο. Έχει δυσκολίε συγκεκριμένε. Έτσι και εδώ πέρα όλοι οι συνάδελφοι και οι 40 που είμαστε έχουμε βάλει πλάτη για αυτό το πράγμα ώστε να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα. Γενικά υπάρχει κατεύθυνση από πάνω και από τις κυβερνήσεις και από την γενικά τους κυβέρνηση και από τη διοίκηση και από τις διοίκησεις των νοσοκομείων για να μπουν εργολάβοι και ιδιωτικοποιήσεις στα νοσοκομεία. Προς το παρόν αυτό φάνηκε πάλι να φρενάρεται, ήδη έχουμε πάρει τρίτη τρίμηνη παράταση. Αλλά εδώ πέρα είμαστε για να μην σταματήσουμε εδώ πέρα, για να συνεχίσουμε για την παραπάνω προσπάθεια που κάνουμε για σταθερή και μόνιμη δουλειά για μονιμοποίηση. Γιατί έχει αποδειχθεί, ας πούμε, και μέσω πανδημίας ότι δεν γίνεται τα νοσοκομεία, ειδικά που είναι πάρα πολύ δύσκολος χώρος, να λειτουργούν, ας πούμε, με μπαλώματα, με ελαστικές μορφές εργασίας και απασχόλησης, με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου κ.ο.κ.